Ξεκίνησε το πέρασμα από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η Ολυμπιακή Φλόγα, η οποία το πρωί της Δευτέρας 22 Απριλίου βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και πιο συγκεκριμένο στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, όπου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη διαδικασία και στη συνέχεια η Φλόγα οδηγήθηκε με τους λαμπαδιδρόμους στο κέντρο της Καβάλας. Συνεχίζει μέχρι και τις 26 του μηνός, όπου θα καταλήξει το Καλλιμάρμαρο και σήμερα σε μια λαμπρή τελετή θα παρωθεί στους Γάλλους διοργανωτές για να φύγει για το Παρίσι. Μεγάλη αγάπη την υποδέχτηκαν εδώ στην Καβάλα. Κοιτάξτε να σας πω κάτι, αυτό που συμβαίνει από την πρώτη μέρα, 16 Απριλίου που έγινε η τελετή στην Αρχή Ολυμπία, είναι πρωτόγνωρο και εμένα προσωπικά με βρίσκει πάρα πολύ συγκινημένο, γιατί όπου και αν πάμε βλέπουμε κόσμο, πολύ κόσμο, χιλιάδες κόσμος να είναι χαρούμενος να την υποδέχεται με φωνές, με γέλια. Πράγμα, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αισθάνεται από τη μια πλευρά πάρα πολύ καλά και από την άλλη πολύ πιο υπεύθυνα, γιατί πρέπει πλέον να διατηρήσουμε αυτό το θεσμό. Καλή τιμή να έχουμε την Ολυμπιακή Φλόγα σήμερα. Φυσικά, γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η στήριξη και από το Δήμο Καβάλας και από τα σχολεία της περιοχής. Στηρίζουμε αυτή τη διαδικασία του περάσματος της Ολυμπιακής Φλόγας με όλα τα μηνύματα που κουβαλάει. Αυτό που είναι για όλη την ανθρωπότητα είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε αυτή την περίοδο που περνάμε με τους πολέμους που συμβαίνουν γύρω μας, είναι ένα μήνυμα προς όλους. Τα δύο παιδιά του Λυκείου των Κρινίδων θα θέλαν και αυτά να κάνουν κάποιες δηλώσεις, στηρίζοντας την όλη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ από το Δήμο Καβάλας, από τη μεριά του Δήμου Καβάλας, για την συμμετοχή και τη δικιά σας στη δράση αυτή. Λοιπόν, τιμή για την περιοχή να είναι η Ολυμπιακή Φλόγα και βέβαια και εσείς είδατε για πρώτη φορά τη διαδικασία αυτή. Ναι, ναι, είναι τη μεγάλη μας τιμή που παρακολουθήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία. Εμάς και των υπόλοιπων παιδιών και ανθρώπων που παρευρίσκονται εδώ για το βωμό της Φλόγας. Είναι τιμή μας που το έχουμε στην περιοχή μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας άρεσε η διαδικασία σήμερα? Ήταν πολύ ωραία. Μοναδική εμπειρία. Εύχομαι όλους τους μαθητές και γενικά τους ανθρώπους να έχουν ευκαιρία να βιώσουν κάτι τέτοιο κι αυτοί. Τι συγκρατήσατε από τη σημερινή διαδικασία? Καταρχάς όλο τον κόσμο που ήρθε να δει ήταν πολύ σημαντικό γεγονός. Το κλίμα, γιατί κάτι εκπροσωπεί αυτή η φλόγα, τον αθλητισμό, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και ως αθλητές. Ήταν πολύ ωραίο. Πρώην αθλητής είναι ενόργανη και είναι αθλητής του Στίβου με τους βετεράνους. Συνεχίζουμε, δεν τα παρατάμε. Τρίτος Βαλκανιονίκης στο Βάδιν. Και υπήρξα και αθλητής ενόργανη στην Ιταλία. Μεγάλη τιμή να φοράτε αυτή τη στιγμή σήμερα. Είναι αυτό που λέμε το κερασάκι στην τούρτα, η επιβράβευση όλων των χρόνων δουλειάς, προπόνησης, αγώνων. Και είναι το να κρατάς ένα σύμβολο, είναι κάτι το οποίο ξέρεις ότι δεν θα πεθάνει ποτέ. Δεν θα φύγει ποτέ από την επικαιρότητα, άρα είναι πολύ μεγάλη τιμή. Πώς νιώθεις, πώς